Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια όταν η Βικτόρια Νούλαντ συμμετείχε σε ένα πραξικόπημα με στόχο την ανατροπή της Ουκρανικής κυβέρνησης με τη βία, είπε σε συνέντευξή του στο The Hill ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, διάσημος Αμερικανός οικονομολόγος Τζέφρι Σάκς. Να υπενθυμίσουμε ότι η αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για πολιτικές υποθέσεις επισκέφθηκε το Κίεβο στα τέλη Ιανουαρίου για δεύτερη φορά από το ξέσπασμα της σύγκρουσης, αν και έγινε διάσημη σε αυτή την πόλη το 2014 όταν έδειξε εξαιρετική ανησυχία για τους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου ανατρέποντας τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Ο Σάξ πρόσθεσε ότι δεν ήταν η μόνη υπεύθυνη για την έναρξη της σύγκρουσης, αλλά και άλλοι αξιωματούχοι ήταν επίσης υπεύθυνοι. Αυτή είναι η αμερικανική εξωτερική πολιτική. Ο πόλεμος δεν ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά τον Φεβρουάριο του 2014. Ξεκίνησε από την Νούλαντ, τον Μπλίνκεν, τον Σάλιβαν, τον Μπάιντεν, ο οποίος ήταν βασικός σε όλα αυτά, είπε ο Σάξ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Λευκός Οίκος θεώρησε λανθασμένα ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να γονατίσουν τη ρωσική οικονομία, νομίζοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια της. Ο Σάξ πρόσθεσε ότι η Αμερική δεν αποδυναμώνει τη Ρωσία με τις πράξεις της, αλλά σκοτώνει Ουκρανούς αρνούμενοι να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία.